Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο One Channel και το Evening Report. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε σε όλους. Πάμε να δούμε, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, την επικαιρότητα και όλες τις εξελίξεις. Με τεντωμένα τα νεύρα παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα και η διεθνής κοινή γνώμη όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Ισραηλινό στρατό να ζητά επί της ουσίας το πράσινο φως για τη χερσαία επέμβαση, λέγοντας ότι δεν μπορούν να περιμένουν μια ζωή. Την Αμερική να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για την απελευθέρωση περισσότερων ονομήρων. Τις τελευταίες ώρες, μάλιστα, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορία ειδήσεων, έχουμε μια κινητικότητα σε σχέση με την απελευθέρωση ομήρων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα δούμε το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο Στέλιος Κούλογλου δεν είναι πλέον μέλος της Ευρωομάδας. Με τον Νίκο Φίλη να ανακοινώνει ότι θα ηγείρει θέμα ηγεσία στην Κεντρική Επιτροπή. Με τον κύριο Δημήτρη Βίτσα να ανακοινώνει επί της ουσίας το όνομα ενός νέου σχηματισμού, ενός νέου κόμματος. Και νομίζω ότι το θέμα που θα σας παρουσιάσουμε λίγο μετά τις 11 θα προκαλέσει αίσθηση, αφορά στους σεισμόπληκτους του 2020 στο Αρκαλοχώρι, αν το θυμάστε. Σήμερα έρχεται η πολιτεία και τους ζητά να φύγουν από τους οικίσκους, μη έχοντας σπίτι για να μείνουν. Θα τα δούμε όλα αυτά. Και πάω κατευθείαν στους προσκεκλημένους μας. Νίκος Φελέκης. Νικόλα μου, καλώς ήρθες, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Πέτρος Ευθυμίου, δημοσιογράφος και πρώην υπουργός. Καλησπέρα σε όλους. Ο πάντα εδώ μας έλειψε, Γιώργο μου, την περασμένη εβδομάδα, ο Γιώργος Μουρούτης. Ήταν στη Φραγκφούρτη, στην έκθεση βιβλίου. Ναι. Για συναφές αντικείμενο. Διευθυντής του thepresident.gr. Είναι η Άρια Γάτσα, δημοσιογράφος και αντιπρόεδρος της ΕΣΥΑ και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθες, Άρια. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Δημήτρης Απόγης, αγαπημένος συνάδελφος. Καλώς ήρθες, Δημήτρη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τώρα, ας ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα που δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και να πάω κατευθείαν στον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τουρκολόγο και δόκτωρα του Πανεπιστημίου, του Παντίου Πανεπιστημίου και συνεργάτη του Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών. Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις ημέρες που μας βοηθάτε να κατανοήσουμε κάποιες από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μας δίνετε τα φώτα σας για όλο αυτό που συμβαίνει. Τώρα, πριν από λίγο διάβαζα ότι υπάρχει μία κινητικότητα σε σχέση με την εμπλοκή του Ερυθρού Σταυρού για την απελευθέρωση κι άλλων ομήρων, όπου εδώ διαβάζω ότι υπάρχει και μία αντίδραση του Ισραήλ που αντιδρά στο ενδεχόμενο απελευθέρωση ομήρων μόνο με διπλή υπηκότητα ή μόνο Αμερικανών υπηκόων. Δεν ξέρω αν έχετε δει κι εσείς κάτι παρόμοιο. Το είδε. Κοιτάξτε, όπως έχω πει και άλλες φορές, μέτρων πάντων άνθρωπος. Οι άνθρωποι δημιουργούμε προβλήματα, οι άνθρωποι μπορούμε να τα επιλύσουμε. Κολυσιεργίες τέτοιου είδους και παρελκυστικές καταστάσεις σαν αυτή που μόλις αναφέρατε προηγουμένως, δηλαδή θα απελευθερώνω, αλλά μόνο αν έχει διπλή υπηκότητα, όλα αυτά είναι παρελκυστικά, αντιλαμβάνεστε, και πέφτουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Πρέπει να πούμε το εξής. Διδάσκεται εδώ και αρκετά χρόνια σε όλες τις σχολές τις στρατιωτικές του κόσμου αλλά και σε σχολές πανεπιστημιακές στρατηγικών μελετών το μάθημα των ψυχολογικών επιχειρήσεων και προπαγάνδας. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι οι στρατοί πλέον, όλες οι χώρες, το έχουν ανάγκη σε επιστήμη αυτό. Γινόταν από τα αρχαιότητα, από το Θουκυδίδη, ακούμε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή είναι επίσημη επιστήμη παγκοσμίως. Αρέσκονται οι πάντες σε αυτό. Ναι. Οι Ισραηλοί το κατέχουν. Σαφώς και η άλλη πλευρά το κατέχει, αλλά το χρησιμοποιούν με διαφορετικό τρόπο. Εν προκειμένου λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ μπορώ να διαβάσω είναι ότι το κάνουμε, ξέρετε, καμιά φορά και οι δικηγόροι αυτό, και ας με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι που τα ακούνε, λέω και λίγο από τα μυστικά μας, μπορούν να ακούγονται έτσι ρεαλιστικά, αλλά είμαι τελείως ρεαλιστή στη ζωή μου. Κοιτάξτε, καμιά φορά πρέπει να ρίξουμε το βότσαλο στη λίμνη, δηλαδή για να κινηθούν κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή πιέζουμε αφόρητα και λέμε ότι αν δεν κάνεις αυτό, έχεις να υποστείς αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Να τα ακούσει η άλλη πλευρά, να καμφθεί πρωτίστως ψυχολογικά, ώστε να πει: ρε παιδί μου, δεν θα οδηγήσει πουθενά αυτή η τριβή, η φθορά, η αντιδική, αν θέλετε, ή ο πόλεμος. Ας δούμε από τώρα πώς μπορούμε να κερδίσουμε βήματα. Δηλαδή, πώς να πάμε κατευθείαν στο τέλος, που θα πηγαίναμε έτσι κι αλλιώς μετά από μια αντιδική. Αν συμφωνήσουμε στο ένα, στο δεύτερο, το τρίτο, είναι πιο εύκολο μετά να πάμε. Άρα λοιπόν, σημασία έχει να γίνει συμφωνία στο ένα. Η πίεση λοιπόν τη άλλη πλευρά έχει δύο σκοπούς. Πρώτον, από το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και από τη Χαμάς, αλλά προκειμένου τι κάνει το Ισραήλ. Γιατί αναρωτηθήκατε στην αρχή και για πότε θα γίνει η χερσαία. Ναι, ναι. Απειλή χερσαία ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα στιγμή. Ψυχολογικά πρέπει να καμφθεί το ηθικό πρωτίστως των ανθρώπων της Χαμάς που είναι μέσα στη Γάζα και δευτερευόντως των αμάχων, οι οποίοι εξαιτίας της Χαμάς είναι εγκλωβισμένοι μέσα στη Γάζα
και δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα ή τέλος πάντων να σωθούν. Ναι. Άρα λοιπόν, αισθανόμενοι και αυτή την πίεση, όλοι αυτοί θα υποστούν περαιτέρω, να μπορέσουν να καθεί το ηθικό να σπάσουν στα δύο, ενδεχομένως να μην στηρίζουν ηθικά, αν θέλετε. Είναι δύσκολο, αλλά αυτός είναι ο σκοπός. Να μην στηρίζουν ηθικά τους ανθρώπους Χαμάς, του οποίους γνωρίζουν ποιοι είναι, από τις γειτονιές, ποιος είναι ποιος. Εξάλλου κυκλοφορούν με τα όπλα και ξέρουν σε ποια λαγούμια μπαίνουν. Άρα λοιπόν ο σκοπός είναι πρωτίστως να καθεί το ηθικό της Χαμάς, ότι ανά πάσα στιγμή θα χτυπήσουμε, αλλά δεν ξέρετε πότε. Και βέβαιως σε στρατηγήματα από την εποχή του αρχαίου πολυένου, ποτέ δεν πρέπει να ξέρει ο αντιπαλός πότε θα χτυπήσει. Ναι. Αλλά η ψυχολογική βία ασκείται. Και να δημιουργηθεί και ένα ρήγμα στην αντίπαλη πλευρά ψυχολογικό, δηλαδή να διαιρεθούν. Από αυτή την άλλη είναι η βασική σκοπή. Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Από την άλλη όμως. Ναι, ήθελα να πω ότι εδώ φαίνεται να υπάρχει μια πίεση των Ισραηλινών στρατό, ο οποίος βρίσκεται σε θέσεις μάχης τόσες ημέρες και πιέζει την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε και αιωνίως. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει μια φθορά, μια κόπωση. Όχι. Όχι, λέτε. Όχι. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια των ψυχολογικών επιχειρήσεων και της προπαγάνδας. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει κάποιος. Καταρχάς, να πούμε ότι ο κάθε στρατιώτης δεν ξέρει και δεν πρέπει να ξέρει ακριβώς τι ορίζει το στρατηγείο. Σωστά. Σε κάθε περίπτωση. Και οι στρατηγοί, καμιά φορά, και αυτοί δεν πρέπει να ξέρουν. Και πρέπει να μάθουν περίπου το περίβλημα, ξέρουν, δηλαδή περίπου την εικόνα, αλλά τελευταία στιγμή σου λένε τώρα κινήσου έτσι, τώρα κινήσου έτσι. Είναι σαν μια σκακέρα να το δείτε. Δηλαδή υπάρχει ένας κεντρικός νους που χειρίζεται πάνω σκακέρα, αλλά το κάθε πιόνι, ο στρατηγός, ο πύργος, το άλογο κινούνται στις κινήσεις που ξέρουν όταν ενεργοποιηθούν. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν είναι ανάγκη να ξέρουν οι πάντες ακριβώς τι γίνεται. Δεν κάπτεται το ηθικό, γιατί έχουν εκπαιδευτεί επάνω σε αυτό, ότι κοιτάξτε, ένα από τα στρατηγήματα τα οποία κάνουμε είναι πρωτίστως να κάψουμε το ηθικό των αντιπάλων, όχι το δικό μας. Mm-hmm. Εξάλλου είναι πολύ, πολύ εκπαιδευμένος ο στρατός του Ισραήλ. Μην ξεχνάμε ότι οι ίδιοι πολίτες, οι Ισραηλινοί, σχεδόν σε όλη τους τη ζωή είναι σε μια μόνιμη θητεία. Ναι. Κάτι που εγώ, ας πούμε, υπηρέτησα στις ειδικές δυνάμεις πριν 35 χρόνια και έχω ξεχάσει πια, γιατί δεν με ξανακάλεσε κανένα τρόπο. Δηλαδή, διαβολή, να σας πω, να καταλάβετε. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε. Στην Ελβετία, κύριε Σταθακόπουλε, θα πηγαίνετε μέχρι τα 45 σας με τακτικότατο τρόπο, οποιοδήποτε αξίωμα και αν κατήχατε. Μέχρι τα 45, ακριβώς, ο Ελβετός πολίτης που έχει να γνωρίσει πόλεμο 500 χρόνια, επανεκπαιδεύεται στα όπλα και έχουν και όπλα στο σπίτι τους. Ακριβώς, αν θέλεις ειρήνη ή προετοιμάσου για πόλεμο, είναι από την εποχή των Ρωμαίων αυτό. Είμαστε πολύ ευτυχισμένη έτσι κοινωνία, και από ό,τι ακούω από νεόκουπους πολιτικούς αρχηγούς, στη θητεία θα έπρεπε να κάνουμε άλλα πράγματα και όχι να εκπαιδευόμαστε για πόλεμο. Μάλιστα. Υπάρχει μια χαριτωμένη πλευρά, έτσι, χαρούμενη και πάση περιπτώσει. Απογειωμένοι. Στο Ισραήλ. Πάντως και εγώ αν έμενα στην Ελβετία, γενικότερα και μπορεί και ως χόμπι να πήγαινα έτσι μερικές μέρες. Δεν είναι χόμπι, είναι καθήκον του πολίτη. Στο Ισραήλ στρατεύονται από τα 18 τους πριν μπουν στο πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Πρώτα πηγαίνουν έτσι και κορίτσια και αγόρια. Σωστό είναι. Τελευταία φορά που είχα πάει, μάλιστα ήταν ένα κορίτσι 18 ετών. Ήταν με το όπλο έξω από το μαυσολείο εκεί που είχαμε πάει. Ναι. Πάντως, είναι μια στρατιωτική χώρα. Ούτως ή άλλως ισχύει, το γνωρίζουμε. Αλλά εγώ χαίρομαι. Είναι μια επιβιωτική χώρα. Αλλά εγώ χαίρομαι με αυτά που λέει ο κύριος καθηγητής, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε πολλούς ειδήμονες, πολλούς επιστήμονες και πολλά γεράκια, τα οποία μας λέγανε ανά πάσα στιγμή είναι θέμα ορών. Είναι θέμα ορών. Έχουν περάσει τρεις εβδομάδες, σε κάθε μέρα μας λέγανε είναι θέμα ορών η χερσαία εισβολή. Σου συμφωνώ. Είναι όλα έτοιμα. Συμφωνώ με τον κύριο καθηγητή. Η πληροφόρηση που έδιναν και όλα τα διεθνή. Συμφωνώ με τον κύριο καθηγητή ότι είναι στα πλαίσια του ψυχολογικού πολέμου, ό,τι ό,τι. Αλλά όμως δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε για το εξής γεγονός. Πάντως δεν σου είπε ότι δεν θα γίνει. Όχι, δεν είπα. Είπα εγώ ποτέ τέτοιο. Εγώ χαρακτηρίζει συναδέλφου του κυρίου Σταθακόπουλου. Την τελευταία φορά θες να σου επαναλάβω του 7 λόγου που σου είχα πει. Γιατί όχι, θα καθυστερήσει. Δεν θέλω να τους πω. Ωραία, δεν τους επαναλαμβάνω. Αλλά μπορώ να πω το εξής. Δεν ξέρω αν θα γίνει και πότε θα γίνει, αλλά να λάβουμε υπόψη μας το εξής. Μην λέμε, α, δεν γίνεται χερσαία εισβολή. Α, ωραία, δεν γίνεται χερσαία εισβολή. Αυτό που γίνεται είναι φρικώδες και αυτό. Συμφωνούμε. Όπως οι δολοφόνοι της Χαμάς κάνανε αυτά τα φρικτά πράγματα, αυτό που γίνεται κάθε μέρα
Πάντως... να βομβαδίζεται η Γάζα, ναι. Μην το παραβλέπουμε λέγοντας πάντως... δεν γίνεται χερσαία εισβολή. Για να συνεχίσει ο κ. Κακόπουλος την... Έχουμε ανθρωπιστική κρίση. Ναι. Είναι καλό που η ελληνική κυβέρνηση ετάχθη με την πλευρά των αμάχων. Θα τα πούμε όλα αυτά. Απλώς, κύριε Σταθακόπουλε, τώρα μια και το ανέφερε ο Νίκος Φελέκης και σας δίνω αμέσως το λόγο. Ο μέχρι τώρα απολογισμός κάνει λίγο για 4.600 νεκρούς στη Γάζα, έτσι, και 1.400 νεκρούς στο Ισραήλ. Αυτός είναι ο τελικός απολογισμός μέχρι στιγμής. Και διάβαζα σήμερα ότι στο σύνολο όλων αυτών των ημερών έχουν πέσει 10.000 βόμβες. Κύριε Σταθακόπουλε, δηλαδή είναι φοβερό, είναι όπως το περιγράφει ο Νίκος. 6.700 ρουκέτες. Ναι. Με μία διαφορά όμως, έτσι, ναι, ναι. Ότι το Ισραήλ προειδοποιεί ότι θα ρίξει ρουκέτες, ότι προειδοποίησε τον πληθυσμό της Γάζας να απομακρυνθεί, σε αντίθεση με τους τρομοκράτες της Χαμάς, ναι. Που έκαναν ακριβώς το αντίθετο και σκότωσαν παιδιά. Ναι, ναι. Και γυναίκες και. Αν μου επιτρέπεις μόνο να σου η μόνη πω. Διαφορά... Χωρίς να διαφωνώ μαζί σου, ότι είναι αυτό που λέμε το αποτέλεσμα μετράει και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Δηλαδή, τώρα κατάλαβες. Έχεις δίκιο, είναι εντελώς διαφορετική. Ένα κράτος, το κράτος του Ισραήλ. 300 νεκροί μέσω όρο τη μέρα. 300 νεκροί. Είναι αδιανόητο. Σας έχουμε διακόψει και μετά. 2023. Ναι. Όχι, όχι, μια χαρά σας ακούω και με βοηθάνε και εμένα στη σκέψη μου οι συζητήσεις αυτές. Κοιτάξτε, σε επίπεδο αριθμών, ρεαλιστικά, έτσι, σκληρά και ανθρωπιστικά, σαφώς κάθε πόλεμος είναι καταδικαστέως, είναι απάνθρωπα. Όλα αυτά που συμβαίνουν, ναι, οι άμαχοι τι φταίνε, αυτά δεν το συζητώ. Δηλαδή, θεωρώ αυτονόητο ότι νοήμονες άνθρωποι συζητούν για θέματα κρίσης, σκοτωμών, ανθρωπιστικά. Αυτό όμως είναι μια άλλη κουβέντα. Σωστά. Όταν μας καλούν τους περισσότερους για να κάνουμε κάποια ανάλυση, δημοσίως λέμε τη γνώμη μας, χωρίς να είμαστε παρόντες βέβαια, πρέπει να ξεχωρίζουμε, για να μην μπερδεύεται και το κοινό που μας ακούει, ότι είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το ανθρωπιστικό και ο σκοτωμός αμάχων. Είναι άλλο θέμα. Είναι μια άλλη συζήτηση. Θα μπορούσαν να μιλήσουν εκπρόσωποι ενδεχομένως ανθρωπιστικών οργανώσεων, το Ερυθρό Σταυρού, Ερυθρά Μυσελίνη κτλ. Είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα, που είναι μια άλλη συζήτηση. Το Παλαιστινιακό και το δικαίωμα του self-determination, της αυτοδιάθεσης που έχουν οι Παλαιστίνοι ήδη από τον Νοέμβριο του 1974 στον ΟΗΕ και γιατί δεν έχει επιτευχθεί η επίλυση του Παλαιστινιακού τόσα χρόνια, είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα και είναι μια τελείως διαφορετική κουβέντα αυτή που κάνουμε αυτές τις μέρες. Δηλαδή το τρομοκρατικό χτύπημα, τι εστί Χαμάς, τι εστί Χεσμπολάχ και πώς μπορεί ο κόσμος συντεταγμένα να την αποβάλλει και κυρίως πώς μπορούν οι υγιείς Παλαιστίνοι, αυτοί οι οποίοι δεν συντάσσονται με την τρομοκρατία, δεν συντάσσονται με τη Χαμάς, δεν συντάσσονται με τη Χεσμπολάχ και τέλος πάντων έχουν καταπιεστεί τα προηγούμενα χρόνια από αυτούς, κυρίως στην περιοχή της Γάζας, πώς μπορούν αυτοί να βοηθηθούν ούτως ώστε ο σώριμος λαός, και όχι ως λαός νήπιο που θέλει και η δαιμονία, ο σώριμος λαός να αποβάλλει από μέσα του αυτά τα στοιχεία, ούτως ώστε να οδηγηθούμε κάποια στιγμή σε μια επίλυση αυτού του χρόνιου προβλήματος. Τώρα, άρα λοιπόν, εν προκειμένου, βλέπουμε πράγματα σκληρά που ο κόσμος λειτουργεί με το συνέστημα. Έχουμε την τάση να οπαδοποιούμαστε, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι οι συζητήσεις τέμνονται και κρίνονται ad hoc, ανά περίπτωση και ειδικά αυτή τη στιγμή δεν αναλύουμε γενικώς τη χειρουργική επιστήμη. Αναλύουμε, για παράδειγμα, το χειρουργείο στο τάδε όργανο. Ναι. Δεν αναλύουμε γενικώς πώς γίνεται το χειρουργείο στο ανθρώπινο σώμα. Να σας ρωτήσω. Για να μην μπερδευόμαστε, γιατί προσπαθώ να είμαι παραστατικός. Δεν θέλω να λήξει η σύνδεσή μας χωρίς να σας έχω ρωτήσει για την Τουρκία, για τον ρόλο της Τουρκίας. Σήμερα είδαμε ότι ο Ερντογάν υπέγραψε το πρωτόκολλο εισδοχής της Σουηδίας στην Ένωση. Στο ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ, ζητώ συγγνώμη, στο ΝΑΤΟ. Έχει περάσει το θέμα στο τουρκικό κοινοβούλιο. Την Σουηδία που την κατηγορούσε και δεν υπέγραφε για την υπόθαλψη της τρομοκρατίας. Έχει αυτό το νόημά του, τη σημασία του μάλλον. Αν αυτό σημαίνει κάτι, θέλω να πω, στιγμή, την πολιτική τα πόδια σε δύο. Κύριε καθηγητά, λάβετε υπόψη σας ότι την ίδια στιγμή είδαμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης τον αρχηγό της Χαμάς, τον κύριο Χανίγια, μαζί με τους επιτελείς του, να κάνουν την προσευχή τους στην Κωνσταντινούπολη, σε κάποιο ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης, και μετά από αυτό αναγκάστηκε ο Ερντογάν να τους διώξει και να πάνε στο Κατάρ, όπου επίσης χρηματοδοτούν τη Χαμάς. Ναι. Αυτό είναι μια σοβαρή εξέλιξη, αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι ο Ερντογάν έχει την επιμελητία του συνόλου των αδελφών μουσουλμάνων,
τους πήρε από τότε που έγινε στην Αίγυπτο το πραξικόπημα και απομακρύνανε ο Σίση τους αδελφούς μουσουλμάνους, όλοι πήγανε στην Τουρκία. Το ίδιο και το Κατάρ. Ο κύριος Σταθακόπουλος, αυτό κύριε καθηγητά, τι μπορεί να δείχνει μια τέτοια κίνηση σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό σημείο η υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου. Λοιπόν, κοιτάξτε, σε αυτό που θα πω έχω μάρτυρα. Ναι. Λέγεται Δημήτρης Απόκης, όπου έχω μιλήσει μαζί του σε εκπομπή Καλή Ώρα και έχουμε αναλύσει και είχαμε συμφωνήσει στον αέρα ότι η Τουρκία, ο Ερντογάν δηλαδή, πως εκπροσωπείται η Τουρκία, έχει το εξής χαρτί να παίξει εκείνη την περίοδο, στη γνωστή επιτιδιότητα, πατάμε στις δύο βάρκες κτλ. Είχε πει, αφήστε με να τελειώσω το θέμα των εκλογών, που θα επανεκλεγώ, μην ξεχνάμε ότι ασχέτως τι έλεγαν οι δημοσκοπήσεις, εγώ επέμενα, γι' αυτό επικαλούμε τη μαρτυρία του κ. Απόκη, επέμενα ότι ο Ερντογάν θα επανεκλεγεί ό,τι και να γίνει, διότι αυτού του είδους οι δημοκρατίες δεν κάνουν εκλογές για να τις χάσουν, κάνουν εκλογές για να παρατείνουν τη θητεία τους νόμιμα. Άρα λοιπόν έλεγε, αφήστε με να ολοκληρώσω τις εκλογές μου και θα μπει η Φιλανδία. Και μετά τις εκλογές θα σας δώσω και το χαρτί Σουηδία. Παρατηρώντας όμως τις εξελίξεις. Εφόσον είδε λοιπόν ότι τον εξυπηρετεί το θέμα της δίωξης Μενέντες, άρα έφυγε έναν άχωμα από εκεί. Για το θέμα, το φιλμιστικό που θέλει, στα όπλα F-16, ενδεχομένως και F-35 δεν έχει κλείσει το θέμα. Προσέξτε, δεν έχει κλείσει το θέμα στο αστικό του επίπεδο. Σε διοικητικό επίπεδο, στο Κογκρέσο, έχει πολλή ποινές. Αλλά αστικά η Τουρκία διεκδικεί κάποιες αποζημιώσεις. Υπάρχει νομοθεσία, βέβαια, στις ΗΠΑ που σου λέει: δεν θα τη δώσω ποτέ, γιατί δεν μου επιτρέπει ο νόμος. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, όμως δεν θα ανοίξουμε τώρα. Και υπάρχει λοιπόν και το θέμα τώρα ότι τον ευνοεί η συγκυρία αυτή που βλέπουμε στην Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, όπου προσπαθεί πάλι να κάνει τον ενδιάμεσο και να ωφεληθεί τι. Ότι είναι στρατηγικός σύμμαχος, διαμεσολαβητής και αξιόμαχος, αξιόπιστος του ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε, εγώ σας εξυπηρετώ. Και από την άλλη μεριά, επειδή υπάρχει ένα λαϊκό έρισμα που αυτή τη στιγμή υποστηρίζει τους Παλαιστίνιους ως μανδύα, αλλά ουσιαστικά υποστηρίζουν τη Χαμάς, αναφέρουμε στην τουρκική κοινωνία ευρύτερα, κοντά στο 70% είναι βαθιά αντιδυτικό, βάσει δημοσκοπήσεων, όχι αυθαίρετης άποψης δικιάς μου. Προσπαθεί να κρατήσει και από εκεί μια ισορροπία και να είναι ταυτόχρονα ο αξιόμαχος, αξιόπιστος της Δύσης, του ΝΑΤΟ δηλαδή εμπροχημένο, και από την άλλη μεριά να διατηρεί την εικόνα του πάτρονα, όπως είπαμε προηγουμένως, και τη σούμα των μουσουλμάνων και με τις όποιες εξτρεμιστικές της, όπως Χαμάς βλέπε, εκδηλώσεις, εκφάνσεις. Δεν του προκαλεί πρόβλημα αυτό στη σχέση του με τη Ρωσία? Ακούστε τώρα, εδώ πέρα μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Πάλι έχω μάρτυρα του κύριου Απόκη. Όπου τα είχαμε πει και από το χειμώνα τα λέγαμε, ότι η Τουρκία με την Ρωσία έχουν μια ιστορική αντιπαλότητα. 13 πολέμους ιστορικούς έχουν κάνει μεταξύ τους. Η Ρωσία με μεγάλη χαρά θα ήθελε γεωγραφικά τον Πόντο και τα Δαρδανέλια. Ναι. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν συγκυρίες οι οποίες τους κάνουν να έχουν μια λυκοφιλία. Στο πίσω όμως μέρος του εγκεφάλου, τουλάχιστον του Πούτιν, θα ήταν η εκμετάλλευση της Τουρκίας στο έπακρο, ασχέτως αν μέχρι τώρα βλέπουμε ότι τα πάνε μια χαρά και ότι έχουμε και το ακούγιο. Μην ξεχνάμε το ακούγιο, ότι είναι 100% η εταιρεία μετοχικής σύνθεσης και συγκεντρωμένες συμμετοχές στους Ρώσους. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια ρώσικη εταιρεία που βρίσκεται σε τουρκικό έδαφος, σε foreign soil. Αλλά είναι μια ρώσικη εταιρεία, έτσι, και θα παίρνει ένα αντάλλαγμα, εργολαβικό αντάλλαγμα, η Τουρκία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Ρωσία κάνει το δικό της παιχνίδι. Είναι μια άλλη κουβέντα όμως αυτή. Ναι, ναι. Καλησπέρα και από μένα, κύριε καθηγητά. Ναι, Πέτρος Ευθυμίου σας μιλάει. Από αφορμή τις απόλυτα σωστές και ακριβείς παρατηρήσεις, αναλύσεις του κυρίου Σταθακόπουλου, νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε τρία συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι, παίρνω, δανείζομαι τη γλώσσα του Άμος Οζ, του μεγάλου Ισραηλίτη συγγραφέα, που λέει «Μην ψάχνετε στη διαμάχη Ισραήλ-Παλαιστίνης να βρείτε τον καλό και τον κακό με όρους Western». Είναι ένα δίκαιο εναντίον ενός άλλου δικαίου. Με την έννοια ότι οι μεν πρέπει να δεχθούν το κράτος Ισραήλ, πρέπει να είναι σεβαστό, και το Ισραήλ πρέπει να δεχτεί ότι πρέπει οι Παλαιστίνοι να έχουν το δικό τους κράτος. Είναι δύο δίκαια που συγκρούονται και αυτό γεννά την τραγωδία με την αρχαία έννοια της λέξης.
Το δεύτερο, επεκτείνοντας τη σκέψη του κυρίου Σταθακόπουλου, για όλους μας πιστεύω, και από την περασμένη φορά του δώσα συγχαρητήρια για τη διεισδυτικότητα των παρατηρήσεών του, πρέπει να διαχωρίσουμε το Παλαιστινιακό από τη Χαμάς, τις Χεζμπολάχ, τις ταξιαρχίες Αλάξα και όλα αυτά. Δεν έχει σχέση το Παλαιστινιακό με την υπόσταση αυτών των οργανώσεων. Αυτές οι οργανώσεις είναι παραλλαγές του ISIS. Είναι Ισλαμικό Τζιχάντ. Είναι ο Ιερός Πόλεμος κατά των απίστων, κατά των δυτικών. Το Παλαιστινιακό είναι η λαβή τους για να στρατολογούν και να υπάρχουν. Και το τρίτο είναι ότι δυστυχώς όλοι μα όλοι κατ' ουσίαν προσπαθούν όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις, με πρώτο και καλύτερο τον Ερντογκάν, τον επιτίδιο ουδέτερο, προσπαθούν να αντλήσουν ωφέλη από αυτή τη σύγκρουση, έτσι ώστε να κινδυνεύει στη γεωλεξία η παγκόσμια ισορροπία από το τι χαρτιά θα παιχτούν. Η Ρωσία είναι ευτυχισμένη που άνοιξε ιστορία, διότι πάει το Ουκρανικό σε δεύτερη μοίρα. Ναι. Μόνο και μόνο από αυτό είναι ένα θείο δώρο για τη Ρωσία. Η Ουκρανία πάει κύριε στο περιθώριο. Κύριε Ευθυμίου, έχουμε και τη συνομολόγηση του Μετβέντεφ, έστω και αν το θεωρούν τρόλ, να το πούμε, ορολογία της, των νέων, ότι είπε είναι συγκινούν τα δοχεία το Ουκρανικό ακριβώς, με το θέμα ακριβώς. του Ισραήλ. Και, το συνομολόγησε. Και όλοι επενδύουν πάνω εκεί, ο καθένας με τον τρόπο, το καθένας για τους δικούς του λόγους. Και το μόνο που έχω να πω υπέρ της διοίκησης Biden, γιατί ο Biden τελικά βγαίνει πραγματικά ένας μεγάλος πρόεδρος, είναι ότι από τη μια μεριά παρέχει αποφασιστική στήριξη στο Ισραήλ, όπως και επιβάλλεται όταν είναι για την επιβίωση αυτού του κράτους και το δικαίωμά του στην επιβίωση. Από την άλλη όμως κάνει το παν για να μην επεκταθεί η σύγκρουση κυρίως προς το Ιράν. Αν επεκταθεί η σύγκρουση κυρίως προς το Ιράν, που είναι μια βαθύτερη επιθυμία των Ισραηλινών, γιατί στην πραγματικότητα, αν το σκεφτούμε, χτυπά το αφεντικό και όχι τους υπαλλήλους, αν θες να έχεις ριζικά αποτελέσματα. Αλλά τα ριζικά αποτελέσματα που τα φαντάζει το Ισραήλ μπορεί να σημαίνει Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ο Biden, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, λέει στο Ισραήλ: όσο είναι η επιβίωσή σου, είμαι δίπλα σου. Αν πας για άλλες περιπέτειες, δεν είμαι μαζί σου. Μέχρι εκεί. Και σε μαζεύω. Ναι. Και νομίζω και όλα αυτά τα bargaining για τους ομήρους και τα λοιπά, είναι και ένας τρόπος να μαζεύει την επιθυμία του Ισραήλ. Μάλιστα. Να επεκτείνει τη σύγκρουση. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο καθηγητή. Ναι, βεβαίως. Μία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω ακόμα με πολύ προσοχή. Επειδή όλοι, μα όλοι στην κρίσιμη φάση αυτή, επιδιώκουν μία βιώσιμη πολιτική λύση για την περιοχή, πόσο εφικτό το θεωρείτε αυτό και τι χρονικό ορίζοντα δίνετε, κύριε καθηγητά? Όπως ξεκίνησα την απόψηνή μου έτσι κουβέντα, είπα ότι μέτρων πάντων άνθρωπος. Οι άνθρωποι δημιουργούμε τα προβλήματα, οι άνθρωποι τα λύνουμε. Όπως δημιουργούνται από το πουθενά και από το ξαφνικά μπορούμε και να τα λύσουμε. Το κακό είναι ότι δεν λύνονται από το πουθενά, κύριε καθηγητά. Ναι. Ναι, έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι σαφώς υπάρχει ηθικός αυτούργος. Δεν χρειάστηκε να ενεργοποιήσω τώρα την 33χρονη δικηγορική μου εμπειρία. Υπάρχει ηθικός αυτούργος. Δεν πήγε ξαφνικά η Χαμάς έτσι από μόνη της να χτυπήσει έναν πολιτικό στόχο, δηλαδή ένα μουσικό φεστιβάλ ειρήνης. Που γνώριζαν οι πάντες ότι θα δρομολογήσει αλυσιδωτές εξελίξεις εκρηκτικές, δεν πήγε να χτυπήσει ένα στρατιωτικό στόχο, έστω καταχρηστικά, αλλά στρατιωτικό στόχο, πήγε πολύ συγκεκριμένα. Ήξερε ότι αυτό θα οδηγήσει σε αλυσιδωτές εξελίξεις. Και όντως οδηγηθήκαμε, άρα σαφώς υπάρχει ηθικός αυτούργος. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ψυχανεμιζόμαστε όλοι. Δηλαδή, μπορεί να είναι το Ιράν, η Τουρκία για διαφορετικούς λόγους, ή το Κατάρ, δεν ξέρω ποιος άλλος. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που είναι μη ορατοί σε εμάς. Το Κατάρ θέλει να παίζει έναν ειδικό ρόλο τα τελευταία χρόνια. Είναι σαφές αυτό και πολύ ορατό. Παντού. Με διάφορους τρόπους. Επικοινωνία, σπορ, ποδόσφαιρο. Πολύ σωστά. Από το ποδόσφαιρο μέχρι το Qatar Gate. Και από θέματα τώρα που παρακαλάει ουσιαστικά, παρακαλεί η διεθνής κοινότητα το Κατάρ να μεσολαβήσει στη Χαμάς. Άρα, ποιος είναι πίσω από τη Χαμάς, συνομολογείται αυτό. Μα ευχαρίστησε ο Biden το Κατάρ για την απελευθέρωση των δύο Αμερικανών νομίζω. Άρα λοιπόν εδώ είναι ο διαμεσολαβητής και ουσιαστικός που ακούει η Χαμάς και χρηματοδοτείται. Η Χαμάς δεν θέλει κάποια απόδειξη. Εδώ πέρα είναι αυταπόδεικτο. Τώρα από εκεί και πέρα για τον ορίζοντα. Θεωρώ ότι αν δεν
Καλά, οι συγκυρίες οι μεγάλες και των ηθικών αθλητών που είπαμε δεν μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, πάνε και να τα λύσουν. Ναι. Αλλά σε επίπεδο φυσιολογικό, αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι, σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, σε επίπεδο δικαίων, όπως είπε ο κύριος Ευθυμή προηγουμένως, μπορούν και οι δύο να έχουν ταυτόχρονα δίκαιο. Δεν υπάρχει δίκαιο και άδικο, να έχουν και οι δύο ταυτόχρονα δίκαιο. Το λέει και ο Γκίλπιν στις αναλύσεις αυτές για τις γεωπολιτικές, την εποχή του Μακίντερ, του Σπάικμαν, όλα αυτά τα έχουν αναφέρει σε μεγάλες γεωπολιτικές θεωρίες. Θεωρώ λοιπόν ότι ουσιαστικά πρέπει να το θελήσουν οι λαοί, δηλαδή ούτως ώστε να υπάρχει μία εσωτερική, αν θέλετε, προς την όποια εκπροσώπησή τους, εσωτερική τάση ότι κοιτάξτε, θέλουμε σε αυτή τη μικρή λωρίδα γης που λεγόταν κάποτε Ιουδαία, Παλαιστίνη, Ισραήλ τώρα ως κράτος, πρέπει να συνυπάρξουμε γιατί είμαστε δύο αρχαίοι λαοί που έχουμε δικαιώματα συνύπαρξη. Πρέπει να συνυπάρξουμε. Άρα ξεκινάει με το θέμα της παιδείας στις νέες γενιές που έρχονται, παρά τα τραύματα που έχουν τον πολέμο μεταξύ τους, ασυζητητή και τώρα ακόμα είναι έργα. Και συνεχίζει αυτό με την αναγνώριση του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, πρωτίστως ότι δικαιούνται μια περιοχή και η Παλαιστίνη, εγώ δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό, έστω και αν δέχτηκα από την περασμένη εβδομάδα απειλές μέσω YouTube από ελληνόφωνο έτσι, μουσουλμάνο, που έχει και το σχήμα, δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι, μολά λέγεται στα Πέρσικα. Τέλος πάντων, ότι προσβάλλω το Ισλάμ και τα λοιπά. Αντί αυτή την περίπτωση. Προσβάλλεται το Ισλάμ. Σε εκπομπή, σε κεντρικό κανάλι μεγάλο, με διευθυντή ειδήσεων, οι δυο μας μιλούσαμε. Και υπάρχει στο YouTube με χιλιάδες views ήδη. Ηθικός αυτουργός, ο εν λόγω, ο οποίος λέει ότι εγώ και ο συνάδελφος σας δημοσιογράφος προσβάλλουμε το Ισλάμ. Εν τέλει περιπτώσει. Το θέμα είναι, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, γιατί αυτός εκπέμπει και από την Ελλάδα, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν είναι από κάπου εκτός. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ είναι ότι χαρακτηριστικό, συγγνώμη κύριε καθηγητά, αλλά αυτή η περίπτωση που αναφέρεται βοηθάει όλους να καταλάβουμε ότι δεν σας είπε ότι προσβάλλετε τα δικαιώματα του λαού της Παλαιστίνης, σας είπε ότι προσβάλλετε το Ισλάμ. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος τον έχει χρήσει τη μητή του Ισλάμ να απαντάει. Έχω, οφείλω το λόγο στον Δημήτρη να πω εκεί που περιμένει υπομονετικά. Δημήτρη, εγώ κλείνω. Αν θέλετε, για να μην κάνω την πρότασή μου. Δημήτρη, χίλια συγγνώμη. Βεβαίως, παρακαλώ. Τι θέλω να τον ακούσω τον Δημήτρη. Είναι φίλος εξάλλου. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο Παλαιστινιακός λαός δικαιούται αυτό που έχει αναγνωριστεί από τον Νοέμβριο του 1974, την αυτοδιάθεση δηλαδή και την αναγνώριση του κράτους. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν γίνεται αυτό με την τρομοκρατία. Μάλιστα. Αυτό έλα, μπορεί να γίνει με διπλωματικό τρόπο και με παιδεία. Και πρέπει ο ίδιος ο Παλαιστινιακός λαός, εφόσον ένας λαός όρημος πλέον, και όχι ένας λαός νήπιο σε εισαγωγικά που θέλει κυδαιμονία, πρέπει να αποβάλει από μέσα του αυτά του είδους τα εξτρεμιστικά στοιχεία και να πριτανεύσει η λογική πρωτίστως στους ίδιους Παλαιστινίους. Και μετά νομίζω ότι όλοι, όσο και να τους συμπαθούμε τα δικαιώματά τους, θα τους δούμε με ένα άλλο μάτι. Και ίσως η διεθνής κοινότητα σύντομα, κυρία Αγάτσα, οδηγήσει σε μια επίλυση διαφοράς. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία γιατί όλα αυτά συμβαίνουν στη λεκάνη της Μεσογείου, στην οποία είμαστε και μέρος της οποίας είμαστε μετά και εμείς. Μετά το ανάχωμα Ισραήλ είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Έλα, Δημήτρη. Αυτό που, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά, έχει ανοίξει τεράστια ατζέντα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος. Πολύ σύντομα θα πω ότι για το Ισραήλ όλα έχουν να κάνουν, αν θυμάστε εδώ στην εκπομπή είχα πει ότι η αντίδραση του Ισραήλ θα είναι μεθοδική. Πολλοί μπερδεύουν το μεθοδικό με κάτι άλλο. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή έχει να κάνει καθαρά με την πίεση των ΗΠΑ στο παρασκήνιο να απελευθερωθούν ή δυνατόν οι Αμερικανοί να κερδίσει χρόνο, να κερδίσει χρόνο. Και όλα τα άλλα είναι εικασίες. Την ίδια στιγμή, το ανέφερες και πολύ σωστά, στο ψυχολογικό επίπεδο είναι πρόβλημα για τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ όσο συνεχίζεται αυτό. Και παραμένουν στα σύνορα σε ετοιμότητα και άντε τώρα επεμβαίνουμε, άντε αύριο επεμβαίνουμε, άντε μεθαύριο επεμβαίνουμε. Γιατί βλέπουμε και τις δηλώσεις και του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας και της κυβέρνησης ότι περί διαφορών. Αλλά το αφήνω αυτό στην άκρη, θα το δούμε. Η επέμβαση θα γίνει όταν πρέπει να γίνει. Και το αφήνω εκεί. Τώρα θα ήθελα να συζητήσω δύο πολύ σοβαρά θέματα. Το πρώτο είναι ότι μεγάλος υπεύθυνος με την πολιτική του διαχρονικά από όταν ανέλαβε την Προεδρία για αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή είναι ο κύριος Μπάιντεν. Με την πολιτική που εφάρμοσε στη Μέση Ανατολή και κυρίως έναντι του Ιράν. Ο οποίος πίστεψε ανόητα και αγαθά ότι μπορεί να κατευνάσει το Ιράν να σταματήσει να παίζει αυτά τα βρώμικα παιχνίδια που παίζει.
και να είναι ηθικός αυτουργός και υποστηριχτής της τρομοκρατίας. Έχει ξεκινήσει από παλιότερα αυτή η πολιτική, αλλά ο κύριος Biden το τερμάτισε στην κυριολεξία. Και θα πληρωθεί ανάλογα αυτό. Και εύχομαι να μην πληρωθεί μέσα στην ίδια την Αμερική. Αλλά το πληρώνει η Δύση ευρύτερα. Τώρα, την ίδια στιγμή. Διαφωνώ, Δημήτρη. 100%. Είναι ακραία. Δηλαδή, τρομοκράτη ο Biden. Όχι, δεν είπα τρομοκράτη. Δεν είπα τρομοκράτη. Είπα ότι ευθύνεται για τον μπάχαλο στη Μέση Ανατολή. Αυτό είπα. Είπε χαρακτήρε τρομοκράτη. Όχι, δεν είπα τρομοκράτη. Δεν είπα ηθικό αυτούργο τη τρομοκρατία. Είπα ότι είναι αυτούργος με την πολιτική του μπάχαλου που είναι στη Μέση Ανατολή. Να το διευκρινίσω. Που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε για την Τουρκία. Η Τουρκία, έτσι όπως αντιμετωπίζεται από τη Δύση, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη Δύση. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αν κατηγορούμε το Ιράν, και σωστά, κάποιοι μπορούν να διαφωνούν, ότι στηρίζει την τρομοκρατία, ότι εκπαιδεύει τη Χαμάς, ότι τη στηρίζει οικονομικά μαζί με το Κατάρ και όλα αυτά, δεν βλέπω τι διαφορετικό κάνει η Τουρκία. Μάλιστα. Δηλαδή, πολύ απλά να πω το εξής, ότι αν δεν καταλαβαίνει η Δύση ότι όσο χαϊδεύει την Τουρκία με τον τρόπο που τη χαϊδεύει, έχει έναν δούριο ύπο μέσα στην ίδια της οικογένεια, το ΝΑΤΟ, και ότι πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει αυτό το αστείο με την Τουρκία. Δεν έχουμε απειρο χρόνο σε σχέση με αυτό. Να ακούσουμε το σχολείο και του Γιώργου και του. Του Γιώργου του Μουρούτη που προηγείται, γιατί εγώ έχω ήδη μιλήσει. Εγώ δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να προσθέσω. Θέλω να πω ότι θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη ως προς το εξής. Θεωρώ ότι οι ΗΠΑ δεν θα έπρεπε να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το Αφγανιστάν επί Biden. Από εκεί και πέρα είναι εξαιρετικά σταθεροποιητικό. Να βρει και ένα χρονοδιάγραμμα τον Τραμπ για την Αφγανιστάν. Προφανώς. Έγινε επί Biden, απλώς έλαβε χώρα. Συμφωνούμε απόλυτα ότι είναι πολιτική Τραμπ. Βρήκε το blueprint από τον Τραμπ. Όπου ο Τραμπ ουσιαστικά περιόρισε πάρα πολύ και έκανε περίκλειστη την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και τα ανοίγματά του προς την Βόρεια Κορέα κτλ. Και τον Πούτιν. Κλείνω αυτή την παρένθεση και θέλω να πω το εξής, ότι σε όλο αυτό το puzzle βλέπουμε ότι η Ευρώπη είναι ανύπαρκτη γεωστρατηγικά και σε επίπεδο ηγεσίας. Η Ευρώπη σε άλλες εποχές θα πρωταγωνιστούσε, θα έδειχνε το δρόμο, θα αναλάμβανε πρωτοβουλίες, θα έπαιρνε, αν θέλετε, προκαταβολικά αποφάσεις για τους λαούς της, και αυτή τη στιγμή είναι παντελώς απούσα. Δεν νοείται να συζητάμε επί της ουσίας για την Δύση σε μία αντιπαράθεσή της με τον μουσουλμανικό κόσμο, θα πω εγώ, ή με τους τρομοκράτες της Χαμάς πιο εξευγενισμένα, ή με και με τρίτες χώρες οι οποίες συντάσσονται στο πλευρό της Χαμάς άμεσα ή έμεσα, και σε αυτή την ισορροπία να είναι απούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ τα τελευταία χρόνια βλέπω εκεί ένα μεγάλο κενό, ένα μεγάλο έλλειμμα ηγεσίας και μία μεγάλη ευκαιρία για να αναλάβουμε, αν θέλετε, πρωτοβουλίες και δράσεις. Δεν θέλω να μονοπολίσω τον χρόνο. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να πω μια κρίσιμη παρατήρηση, γιατί μας αφορά όλους. Ναι. Ο Biden έκανε κάτι απίστευτα σωστό και σοφό. Σκέφτηκε ότι το κράτος Ισραήλ δεν θα είναι ποτέ ασφαλές αν δεν το περιβάλλουν φιλικά αραβικά καθεστώτα πριν απ' όλα. Επομένως, βάθινε την προσπάθεια για τις συμφωνίες του Αβραάμ. Τις οποίες έκανε ο Τραμπ, ποτέ δεν το λέτε αυτό. Την προσπάθεια. Ποτέ δεν το λέει κανείς. Να ακούμε και το όνομα λίγο. Την ίδια ώρα όμως ο Τραμπ αναγνώριζε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ. Πολύ σωστά. Κάτι που μπορούμε να κάνει και η Ελλάδα. Μπορούμε να κλείσουμε σε αυτή τη διαμάχη, γιατί το κλειδί είναι το εξής. Ότι, κατά τη γνώμη μου, πολύ σοφά ο Biden θέλησε να διασφαλίσει και το Ισραήλ και την ειρήνη στην περιοχή, ενσωματώντας το Ισραήλ σε φιλικές αραβικές χώρες. Κατά τη γνώμη μου, η Χαμάς, άρα πιθανότητα και το Ιράν. Και θα έφτανε κανείς και σε άλλα ποιοι επωφελούνται. Χτύπησε έτσι βία, βάναυσα, τερατοδός, κτηνοδός, προκειμένου να ανακόψει αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Άρα, επειδή έγινε αυτό, δεν σημαίνει ότι η πολιτική Biden ήταν λάθος. Έτσι, να συμπληρώσω σε αυτά που λέει ο Πέτρος, ότι το 18 ο Τραμπ ήταν αυτός που τορπίλησε και απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Και από εκεί, ενώ είχαν μπει σε μια διαδικασία εξομάλυνσης, ο Τραμπ το πτύναξε στον αέρα.
Το 18. Κύριε Σταθόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινη σας παρέμβαση. Και εγώ για την ωραία κουβέντα. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε. Σε όλες αυτές τις ημέρες. Πάντως, εγώ, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω, ότι βλέποντας τις εικόνες, και επειδή μιλούσαμε πριν για παιδεία και την ερώτηση που έκανες, Άρια μου, δεν ξέρω ένα παιδί που βλέπει την οικογένειά του να σκοτώνεται μπροστά του, αν στα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε να έχουμε ειρήνη στην περιοχή μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Είναι η λογική του Imagine All the People του John Lennon αυτή. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Πρέπει νομίζω να ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο εκπαιδεύονται. Εκπαιδεύονται τρομοκράτες, να το πω εγώ έτσι. Όταν, ναι. Για τα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς αυτή είναι. Και εγώ έχω και μία ένσταση σε αυτά που είπε ο Πέτρος. Ότι δεν είναι μόνο Χαμάς. Δηλαδή η Παλαιστίνη. Και η PLO που θεωρείται ο Αραφάτ ένας συνομιλητής της Δύσης κτλ. Είχαμε πολύ έντονη τρομοκρατική δραστηριότητα από την PLO στην εποχή της, ακόμα και στην Ελλάδα. Ναι. Βάζω αυτή την παρένθεση και την κλείνω και με αυτοκτονίες σε καφέ, στο Τελαβίβ. Αυτοκτονικές επιθέσεις. Αυτά ήταν στην Ιντιφάντα. Θέλω να πω όμως. Όχι, ήταν όμως της PLO, το στρατιωτικό σκέλος της PLO. Γιώργο, θέλω να πω στην Ιντιφάντα. Γιώργο, θέλω να πω όμως ότι δεν είναι δύο ξεχωριστές εποχές. Είναι σύγκρουση δύο δικαίων. Είναι σύγκρουση δύο δικαίων. Ναι, είναι... Η σύγκρουση δύο δικαίων γίνεται με άδικο τρόπο εκατέρωση. Η σύγκρουση δύο δικαίων. Έχει βάση αυτό που λέει ο Γιώργος Μουρούτης. Με ποια διαφορά. Δύο δικαίων, η μεν με βάση το δίκαιο του αίματος και η άλλη με βάση το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς. Δεν μιλάμε για τώρα. Λέμε για αυτά που αναφέρεσαι. Για πάντα. Για πάντα. Και τότε. Υπάρχουν ακραίοι και από τις δύο πλευρές. Μην ξεχνάμε ότι το Ράμπιν. Ποιος δολοφόνησε τον Ράμπιν. Που υπέγραψε συμφωνία με τον Αραφάτ. Τον δολοφονήσανε οι ίδιοι οι Ισραηλοί. Αυτό που λέω. Η ακραία κύκλη. Η διαφορά είναι ότι αυτό που βλέπαμε στο Facebook, Νίκο μου. Θυμάσαι τη σφαγή στην Κανίγια. Συμφωνούμε. Στο Λίβανο. Ό,τι λέμε, συμφωνούμε. Απλώς αυτό που λέω. Αυτό που λέω. Σατήλα. Είναι ότι ξεκίνησε δεν είναι οι τωρινοί τρομοκράτες της Χαμάς μόνο το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πηγάζει εδώ και χρόνια. Ελάτε, σας παρακαλώ, να έρθουμε στην εγχώρια πολιτική σκηνή. Νίκο Φελέκη, μη μιλήσει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πριν σου δοθεί ο λόγο γιατί είναι έτοιμο να σχολιάσει. Γιατί, εγώ τι. Λοιπόν, η Δευτέρα που ξημερώνει, όχι Δευτέρα παρουσία, Δευτέρα απουσία είναι, γιατί είναι η απουσία του κυρίου Κούλογλου, ο οποίος στο ξημέρωμα της ημέρας, της εβδομάδας, ανακοινώνει την αποχώρηση του, την ευρωμάδα του το ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε ένα μικρό απόσπασμα μεταξύ άλλων τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του, για να βάλουμε κάτω το χρονικό. Πώς έχουμε πάει μέχρι τώρα στα ΣΥΡΙΖΑ. Όλους. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Κούλογλου. Ένα μικρό απόσπασμα μεταξύ άλλων είπε στην ανακοίνωσή του. Ήδη πριν την εκλογή σας, η δημόσια συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την προσωπική σας ζωή και όχι γύρω από τις πολιτικές σας προτάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε να τροφοδοτεί με κουτσομπολιά τα πρωινάδικα, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης έχει αφαιθεί μόνος και ανενόχλητος να κάνει πολιτική στα δελτία ειδήσεων. Παρότι δεν είμαι μέλος του κόμματος, η κατάσταση είναι λυπηρή. Το κλίμα είναι αφόρητο και επειδή δεν μπορώ να υποστηρίξω πολιτικές με τις οποίες δεν συμφωνώ, σας ανακοινώνω την αποχώρησή μου από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε την ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τώρα τον κύριο Κούλογλου, ο οποίος κάνει σήμερα την εμφάνισή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, που λέει μεταξύ άλλων δεν μπορούσα πια να συμμετέχω σε αυτό το σίριαλ. Και ακολουθούν και οι υπόλοιπες αντιδράσεις. Τι έχεις, Νίκο Φίλη, ο οποίος προανήγγειλε ότι θα γίνει θέμα ηγεσίας. Έχεις απάντηση από τον κύριο Πολάκη, έχεις τον κύριο Βίτσα και όλο αυτό. Πάμε να το δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Θα τα δούμε όλα, Άρια μου. Θα τα δούμε όλα. Πάμε. Δεν μπορούσα πλέον να συμμετέχω έστω και από τις Βρυξέλλες σε ένα σίριαλ. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που έχει εξελιχθεί τώρα είναι κάτι σαν σίριαλ του Netflix. Στο δικαίωμα να έχεις αλλάξει από. Αλλά όχι να λες ότι το έγραψα τότε γιατί είχα μια φίλη και δεν περνούσα καλά μαζί της, ας πούμε. Δηλαδή πάλι το γυρνάμε στο προσωπικό. Θέσουμε ευθέω ζήτημα, θέσουμε σήμερα λειτουργίας. Βεβαίως. Έχει μία νομιμοποίηση από τις εκλογές που έγιναν, έχουν αλλάξει οι όροι, θα κάνουμε συνέδριο και θα δούμε τι θα κάνουμε εκεί πέρα. Κέρδισε χωρίς να πει τι πιστεύει. Τώρα ακούει ο κόσμος και πέφτει από τα σύννεφα τι πιστεύει ο Κασελάκης. Διότι είναι Επιτροπή. Αυτό που πιστεύει ο Μητσοτάκης. Νίκο Φίλη, ή αποδέξου το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που συμμετείχαν 150.000 άνθρωποι και εξέλεξαν πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη, ή άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Από τη λειτουργία της Κυριακής του Παραλίτου η ρήση.
Σταμάτα να δηλητηριάζεις λόγω της στεναχώριας και της πολιτικής σου αγκύλωσης, τον τελειπτικό αέρα και το ΣΥΡΙΖΑ με θεωρίες συνωμοσίας για άγνωστους οικονομικούς παράγοντες που επέβαλαν νέα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Στην ουσία δεν υπάρχει σεβασμός και αναγνώριση αυτού του εκλογικού αποτελέσματος και της ετιμιγορίας του κόσμου. Γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι σεβαστή και η καταστατική πρόβλεψη για την ανάδειξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση του. Θα γίνουν οι ευρωεκλογές. Η αναπνεωτική και η οικολογική ριζοσπαστική αριστερά. Αυτός δηλαδή το πολιτικό μόρφωμα, αυτός το πολιτικό κόμμα, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αν καταφέρει και εκλέξει ένα ή μία ευρωβουλευτή, μπαίνουμε σε ένα άλλο στάδιο. Μάλιστα. Δεν θέλω να σχολιάσουμε τίποτα προς το παρόν, ενώ ότι θέλω να δούμε πρώτα τη σύνδεσή μας, στην οποία βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Βαρεμένος, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος του κόμματος. Καλό σας βράδυ. Καλησπέρα, κύριε Βαρεμένε. Καλησπέρα σας σε όλους. Θα σας ζητήσω και σε εσάς μικρή υπομονή ο λίγων λεπτών που λέμε για ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να μην μας διακόψει κανείς, να έχουμε όλο τον χρόνο να το σχολιάσουμε. Επιστρέφουμε αμέσως. Ναι, αυτό λέω. Προλογίζει το βιβλίο. Και έκανε μία αναφορά στα εθνικά θέματα. Και είπε λοιπόν: πλάνες και αυταπάτες στα εθνικά θέματα δεν επιτρέπονται και δεν συγχωρούνται. Έχει αξία να το δούμε αυτό, για να το σχολιάσουμε σε λίγο. Πάμε να το δούμε. Πλάνες και αυταπάτες στα εθνικά θέματα ούτε επιτρέπονται ούτε συγχωρούνται. Προς την Τουρκία, αλλά και όσους ευνοούν μια συμβιβαστική λύση πακέτου επί όλων των θεμάτων που μονομερώς έχει αυτή εγείρη, οι καθαρές εξηγήσεις και η αποφασιστικότητα είναι η μόνη ενδεδειγμένη απάντηση. Μία και μοναδική είναι η διαφορά. Μία και μοναδική είναι η διαφορά της Ελλάδας με την Τουρκία, η οριοθέτηση της ΑΟΣ και συνακόλουθα της υφαλοκρηπίδας που επιλύεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το ισχύον δίκαιο της θάλασσας. Ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ακεραιότητας. Μονομερή δικαιώματα κυριαρχίας ριδόμενα στο διεθνές δίκαιο. Και το αυτονόητο δικαίωμα αμυντικής οράγησης των νησιών έναντι εμφανούς απειλής δεν είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης, συμβιβασμού ή υποχώρησης. Μάλιστα. Να ξεκινήσω. Μια και μίλησα τελευταίο, να ξεκινήσω. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Πολύ σύντομα θα πω το εξής. Πολλά μπορεί να πει κανείς για τον Κώστα τον Καραμαλή, αλλά στο θέμα του πατριωτισμού νομίζω δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανένας. Αυτά τα λόγια που άκουσα, εγώ πραγματικά δεν τα είχα ακούσει, εδώ τα άκουσα. Έγινε πριν από λίγο, ναι. Ναι, πριν από λίγο. Έχουν μεγάλη σημασία για μένα, διότι πιστεύω ότι περιγράφει. Και εκφράζει μία ανησυχία για αυτά που έρχονται και για κάποια αλλαγή πορείας που πρέπει να γίνει, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Τα εθνικά θέματα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και είναι ένα θέμα που βρίσκεται σε κρίση χωρίς να την καταλαβαίνει ο κόσμος και δεν είμαι και σίγουρος ότι καταλαβαίνει πλήρως και το πολιτικό σύστημα πώς παίζεται αυτή τη στιγμή το παιχνίδι και πώς θα παιχτεί το παιχνίδι. Είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη φάση. Κάτσε, περίμενε τώρα. Έτσι όπως το θέτεις, ζητώ συγγνώμη, σε διακόπτω και ναι, να κάνω διάλογο. Βεβαίως. Θεωρείς ότι ο Κώστας Καραμαλής, ως πρώην πρωθυπουργός, έχοντας τεράστια εμπειρία στη διαχείριση εθνικών θεμάτων, θεωρεί ότι το πολιτικό σύστημα ή η μέσα στο πολιτικό σύστημα δεν κατανοούν. Όταν τελειώσει ο Δημήτρης, θέλω να πω κάτι από αυτού. Πιστεύω ότι εκφράζει μια ανησυχία όσον αφορά για την βαρύτητα με την οποία αντιμετωπίζει το πολιτικό σύστημα γενικά ευρύτερα, την κατάσταση στα εθνικά θέματα. Άλιστα. Εδώ θα χρησιμοποιήσω πολύ σύντομα ένα παράδειγμα από την Αμερική. Πάντως η διαχείριση των εθνικών θεμάτων την κυβέρνηση βαρύνει, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι όλο το πολιτικό σύστημα. Βαρύνει βέβαια την κυβέρνηση οι αποφάσεις και η πολιτική, αλλά και τα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή και η αντιπολίτευση και η ίδια η κοινωνία πρέπει να έχει λόγο. Δεν είναι άμυροι ευθυνών, κανείς μας δεν είναι άμυρος ευθυνών. Αλλά θα πω το εξής, θα χρησιμοποιήσω πολύ σύντομα ένα παράδειγμα από την Αμερική. Την καλή Αμερική, όχι αυτή τη σημερινή, γιατί σήμερα έχει γίνει και εκεί. Μάλιστα.
έχει γίνει και εκεί. Βλέπουμε τι γίνεται στη Βουλή και βλέπουμε τι γίνεται στο πολιτικό σύστημα. Στην Αμερική του Τραμπ. Όχι, ούτε στην Αμερική του Τραμπ. Στην Αμερική των τελευταίων χρόνων δεν τη θεωρώ εγώ την καλή Αμερική. Ναι, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πω το εξής. Όταν ξέσπαγαν μεγάλες κρίσεις, κυρίως σε διεθνή και εθνικά θέματα που αφορούσαν την εθνική ασφάλεια της χώρας και το εθνικό συμφέρον, οι σοβαροί πρόεδροι και το σοβαρό πολιτικό σύστημα, ακόμα και αντιπάλους, και έχει τη σημασία του αυτό, τους συμβουλεύονταν και κάνανε μια διαλογική συζήτηση μαζί τους για να εκμεταλλευτούν την εμπειρία τους, τις γνώσεις τους και τουλάχιστον να ακούσουν τις απόψεις τους για να διαμορφώσουν μια πιο ολοκληρωμένη και μια πιο πληροφορημένη άποψη και πολιτική. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται και εδώ αυτό και μάλιστα όταν έχουμε ένα κόμμα σήμερα στην κυβέρνηση το οποίο έχει το προτέρημα να έχει δύο πρώην πρωθυπουργούς στις τάξεις του. Πέτρο Ευθυμίου, ήθελες να κάνεις σχόλιο γι' αυτό. Ήθελα να πω ότι κατ' ουσίαν η δικιά μου εμπειρία λέει και είμαι ακριβώς 45 χρόνια σε στενή επαφή είτε ως δημοσιογράφος είτε ως πολιτικός με τις κορυφές που χαράζουν την πορεία της χώρας. Δεν είναι πάντα πλήρης η αίσθηση των μεγάλων θεμάτων γιατί οι πρωθυπουργοί ή οι κυβερνήσεις πολλές φορές θεωρούν ότι προτεύει αυτό που οι ίδιες θέτουν ως προτεραιότητα. Π.χ. η οικονομία, ας πούμε. Για παράδειγμα. Ναι. Για μένα η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να ξεκινά από τα εθνικά. Είναι η μοναδική χώρα που έχει απέναντι της μια υπαρκτή απειλή όχι μόνο στα δικαιώματά της, τα οποία δεν έχουν και προσδιοριστεί κιόλας, διότι δικαιώματα που δεν ασκείς δεν υπάρχουν. Έχει απειλή, κατά τη γνώμη μου, στα όρια της ομής εδαφικής. Μάλιστα. Εντάξει, όταν λοιπόν έχεις αυτό, ξεκινάς από αυτό. Δεν ξεκινάνε όλοι από αυτό. Αντίθετα, αναγκάζονται όταν το ζήσουν ως πρόκληση να ασχοληθούν. Αυτό δεν είναι συστηματικό. Για να κλείσω. Είναι η κατεξοχήν χώρα που ήθελε Συμβούνιο Εθνικής Ασφαλείας. Μόνιμο, σταθερό, που κάθε πρωθυπουργός θα αντλεί τη συνέχεια των θεμάτων. Αντιληπτό. Συνοχή των θεμάτων. Θα ήθελα, Γιώργο, ένα σύντομο. Και διακομματική φυσικά. Νίκο, διακομματική. Διακομματική. Συμφωνώ με τον Δημήτρη σε αυτό που είπε για την εμπειρία και με τον κύριο Θημίου προφανώς και για τα δύο, για την εμπειρία των παλαιότερων και του κράτους που θα έπρεπε να έχει συνέχεια σε αυτά τα θέματα. Βλέπω ότι ο Κώστας Καραμαλής βάζει ένα όριο αυτή τη στιγμή στην εξωτερική πολιτική που ασκείται η κυβέρνηση. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα το Σαββατοκύριακο που αφορούσαν τον αφοπλισμό των νησιών και μία συζήτηση στο πλαίσιο συμφωνίας του Αμβούργου κτλ. Προφανώς καίει ένα τέτοιο ενδεχόμενο ο Κώστας Καραμαλής και καλά κάνει. Και δεν νομίζω ότι συζητείται καν από την κυβέρνηση, αλλά τα δημοσιεύματα όμως καλό είναι να καίγονται στην πηγή. Η Νέα Δημοκρατία, όπως συζητούσαμε πριν με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ και έχει μία ενιαία στρατηγική σε αυτά τα ζητήματα, πέρα και πάνω από ηγεσίες και κόμματα και πρόσωπα και πρόσωπα κλπ. Και θέλω και εγώ να πω με τη σειρά μου ότι ο Κώστας Καραμαλής τα τελευταία ειδικά χρόνια έχει επιδείξει μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα και στο μακεδονικό και στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και να πούμε ότι η σημερινή εκδήλωση έγινε στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Μάλιστα. Νίκο. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω βαρεθεί στις γενικότητες. Δηλαδή, τι είπε ο Καραμαλής σήμερα, ότι δεν επιτρέπεται να πάμε σε λύση πακέτο. Υπάρχει κάτι που να μας λέει ότι πάμε σε λύση πακέτο? Όχι. Διατυπώνει μια θέση. Διατυπώνει μια θέση η οποία όμως δεν εδράζεται σε πραγματικά γεγονότα. Υπάρχει περίπτωση καμία κυβέρνηση, κάποια, οποιαδήποτε κυβέρνηση, να δεχτεί λύση πακέτο, να δεχτεί αφοπλισμό των νησιών, να δεχτεί περιορισμού στην εθνική κυριαρχία? Θα πέσει την ίδια στιγμή. Μάλιστα. Και αυτοί που ασκούν την πολιτική θα πάνε σε ειδικά δικαστήρια. Παλαιότερα θα τους κρεμάγανε. Νομίζω, εκ του ασφαλούς λένε και καλά κάνουν, να πιέζουν και την κυβέρνηση. Αν υπάρχουν κάποιοι μέσα στις κυβερνήσεις που μπορεί να έχουν στο μυαλό τους τέτοια πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από Χάγη και από οτιδήποτε. Πολύ. Και είναι στην ίδια γραμμή ο Καραμαλής με του φίλου μου τον Αντώνη τον Σαμαρά, που είπε ότι με τους Τούρκους
τους πειρατές, όπως είπε, δεν κουβεντιάζεις. Το ίδιο είπε και ο Καραμαλής. Δεν πρέπει να κουβεντιάσουμε. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε. Πάμε σε ένα μικρό απλώς να μην διάλειμμα, πάμε σε λύσεις τέτοιες. Σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Evening Report, να ανοίξουμε και ένα κοινωνικό θέμα. Θα πάμε να δούμε αμέσως τώρα τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Δήμου Μήνου Απεδιάδας, η Ελπίδα, από το Αρκαλοχώρι δηλαδή, έτσι, εκεί όπου χτύπησε ο σεισμός το 2020. Καλησπέρα σας κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Επειδή σήμερα θα συζητήσουμε για κάτι συγκεκριμένο που έχει ανακύψει, αλλά θέλω να χρησιμοποιήσω και δεδομένα που μου έχετε δώσει από προηγούμενες συνεντεύξεις που έχουμε κάνει. Μου είχατε πει ότι είναι σε κρεμότητα, είχαν γίνει πόσες αιτήσεις αποζημιώσεως από τους σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώρι. Οι φάκελοι που πρέπει να καταδυθούν είναι περίπου 8.000, οι αιτήσεις είναι 2.250 περίπου και έχουν εγκριθεί μόλις 29, δύο χρόνια μετά. Μάλιστα. Έτσι. Ήθελα να γνωρίζουν και οι συνετοιμόνες εδώ στο τραπέζι, γιατί για τα μεγέθη που μιλάμε, από 2.250 αιτήσεις φακέλους έχουν εγκριθεί μόνο 29. Έτσι. Αυτό τρία χρόνια μετά. Τώρα. Έχει ανακύψει όμως το εξής ζήτημα. Υπάρχουν οικογένειες που μένουν από τότε σε οικίσκους, σε κοντέινερ με λίγα λόγια. Και μας ειδοποιήσατε, καταγγείλατε δημοσίως, ότι τους πετάνε έξω από τους οικίσκους. Τι έχει γίνει? Σωστά το λέτε. Υπάρχουν κάποιες οικογένειες που νόμιμα όταν έγινε ο σεισμός τους παραχωρήθηκε οικίσκος. Ως ενοικιαστές. Υπήρχε δυνατότητα και στους ενοικιαστές και στους ιδιοκτήτες ακινήτων και στους φιλοξενούμενους να φιλοξενηθούν εφόσον δεν υπήρχε στο ε9 τους κάποιος άλλος χώρος δηλωμένος ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στέγη. Ναι. Αυτή ήταν η μόνη προϋπόθεση που απαγορεύονταν να έχει οικίσκο. Δόθηκαν λοιπόν οι οικίσκοι όπως και στους άλλους. Την προηγούμενη εβδομάδα επιδόθηκαν κάποια ειδοποιητήρια σε 11 οικογένειες μέχρι τώρα από ό,τι ξέρουμε. Που τους ζήτησαν μέχρι 31 12 να αποχωρήσουν από τους οικίσκους. Με τι αιτιολογία, κύριε Γκαντάτσο? Με συγχωρείτε, με τι αιτιολογία? Κάπου πρέπει να γράφει μια αιτιολογία. Ποια αιτιολογία? Ότι ήταν ενοικιαστές. Αυτό. Ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι ήταν στον δρόμο κανονικά. Να πούμε και την άλλη πλευρά. Ποιος έστειλε τα ειδοποιητήρια? Να κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου. Σου λέει ότι εσύ όταν έγινε ο σεισμός ήσουν ενοικιαστής. Μάλιστα. Εγώ σε φιλοξενώ για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, σου επιδοτώ και το ενίκιο τότε που βγήκαν τα μέτρα και τώρα πια μπορείς να πας να νοικιάσεις μετά από ένα... Δηλαδή το Υπουργείο έστειλε τα ειδοποιητήρια. Το θέμα είναι λοιπόν, μπορούν να πάνε να νοικιάσουν αυτοί οι άνθρωποι ή έχουν πάρει τις επιδοτήσεις ενοικίου για να πάνε κάπου αλλού? Μπράβο. Να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά. Το Υπουργείο έκανε κάποιον έλεγχο από πέρσι το Σεπτέμβρη. Και βρέθηκαν, ενώ δεν απαγορεύονταν, επαναλαμβάνω, δεν κατέλαβαν τους οικίσκους οι ενοικιαστές. Τους παραχωρήθηκαν. Τους δόθηκαν νόμιμα. Ναι. Τους παραχωρήθηκαν. Από το Σεπτέμβρη και μετά είχε γίνει κάποιος έλεγχος του 22, έτσι ένα χρόνο πριν. Ναι. Και τώρα έκριναν ότι οι ενοικιαστές πλέον πρέπει να αποχωρήσουν από τους οικίσκους. Είναι λυπηρό αυτό, γιατί παράλληλα δεν δούλεψε η επιδότηση ενοικίου. Είχαμε σεισμόπληκτο που έμενε σε οικίσκο, του παραχωρήθηκε οικίσκος, του εγκρίθηκε η επιδότηση ενοικίου, έφυγε από τον οικίσκο, βρήκε να νοικιάσει σπίτι, του καταχωρήθηκε ένα τρίμηνο της επιδότησης ενοικίου και από εκεί και πέρα, λόγω έλλειψης πόρων, θα το διαπιστώσετε και σαν δημοσιογράφος έγκριτος που είστε, ότι για ένα χρόνο έχουν πάει πίσω οι εγκρίσεις επιδοτήσεις ενοικίων. Δεν πληρώνουν τις επιδοτήσεις ενοικίου. Το ίδιο. Ναι, ένα χρόνο. Και ο ιδιοκτήτης φυσικά δεν μπορούσε να περιμένει πότε η γραφειοκρατία θα δέει. Άρα αυτούς που πετάνε έξω, συγγνώμη, αυτούς που πετάνε έξω τώρα, σημαίνει θα έχουν τη μοίρα αυτού του ανθρώπου που λέτε. Έτσι. Δεν υπάρχουν λεφτά για να επιδοτηθεί το ενίκιο. Και όχι μόνο αυτό, η περιοχή δεν έχει ούτε σπίτια μεγάλα, ούτε ασφαλή σπίτια. Όταν μιλάμε για 8.000 περιπτώσεις όλοι... Είναι και αυτό. Τα ελάχιστα εναπομείνοντα είναι πανάκριβα. Κύριε Πρόεδρε, η κεντρική εξουσία τι λέει γι' αυτά? Έχετε απευθυνθεί σε κάποιον από τους αρμόδιους υπουργούς, τα υπουργεία, περιφερειάρχες, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Τι λένε γι' αυτά? Έχουν γίνει κάποιες ερωτήσεις από την Παρασκευή από όλα τα κόμματα και περιμένουμε τώρα
Σήμερα, μάλιστα, έχει και μια επίκαιρη ερώτηση. Δεν είδα ακόμα την απάντηση. Εσείς ως σύλλογος δεν έχετε πάρει ένα τηλέφωνο το Υπουργείο, το αρμόδιο, να πείτε έχουμε αυτό το θέμα, αν μπορείτε να μας κατευθύνετε. Ο απερχόμενος δήμαρχος ήταν σήμερα στην Αθήνα και ο νεοεκλογής δήμαρχος έχει κάνει ήδη ασφαλιστικά μέτρα. Το ζητούμενο είναι αυτό που φωνάζαμε εμείς εδώ και καιρό, αυτό που φωνάζει το ΤΕΕ, να προχωρήσουν οι διαδικασίες, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Δηλαδή, από τα 8.000 περίπου σπίτια και επιχειρήσεις που πρέπει να επιδιορθωθούν, οι 4.000 ανήκουν στην κατηγορία των απλών σπιτιών, που τα χρήματα θα έπεφταν σε 6 μήνες ή σε ένα χρόνο στην αγορά, θα λύνονταν τα προβλήματα και δεν θα είχαμε αυτό το ζητούμενο τώρα να μένουμε σε οικίσκους. Ποιος θέλει να μένει σε 20 τετραγωνικά, πενταμιλής οικογένεια και τετραμιλής οικογένεια? Κανείς. Ποιο Υπουργείο είναι, το Υπουργείο Υποδομών είναι? Ποιο Υπουργείο είναι? Ήταν το υποδομών, όμως τώρα έχουν συμφωνηθεί οι υπηρεσίες των κλιματικής αλλαγής του κ. Τιχίλια. Μάλιστα. Ναι. Είναι ο κ. Τριαντόπουλος, νομίζω, όχι προσωπικά, είναι το χαρτοφυλάκι του κ. Τριαντόπουλου. Πέραν το ότι είναι ανατριχιαστικά αυτά που λέει ο κύριος, φοβάμαι ότι μπορεί να έχουμε ανάλογα και στη Θεσσαλία. Να σας πω κάτι, επιτρέψτε μου λίγο. Εκτός από αυτά που περνάμε, την καθυστέρηση, την αργοπορία, στις αποζημιώσεις, τις αποκαταστάσεις των σπιτιών, έχουμε και τις κατασχέσεις που από τις 8 του Μάρτη έχουν επιδοθεί. Α, 20 κατασχέσεις. Και εις πρακτικές. Έχουμε 3 πλησιασμούς τον Ιούλιο, 4 κατασχέσεις ακινήτων. Έχουμε 3 πλησιασμούς τον Ιούλιο στο σεισμόπληκτος, από φάντα, από Ιρλανδικό φάντα. Καλά, αυτό είναι εφιαλτικό. Τι λέτε τώρα. Είχε δοθεί μόνο ένα εξάμεινο αναστολής πληστηριασμών. Είμαστε προάγγελος κακών της Θεσσαλίας. Αυτό το λέμε και το φωνάζουμε, γιατί και εκεί δόθηκε εξάμεινο αναστολής πληστηριασμών. Και θα βάλω ακόμα ένα κερασάκι στην τούρτα. Επιτρέψτε μου, ο χρόνος είναι λίγος, αλλά προσπαθώ να τα συμπυκνώσω λίγο. Ναι. Το 80% δίνεται κρατική αρρωγή από το κράτος για να αποκαταστήσουμε τα σπίτια μας και το 20% είναι άτοκο δάνειο από τις τράπεζες. Καμία τράπεζα, λοιπόν, δεν δέχεται να δώσει το 20% το άτομο δανείο που είναι θεσπισμένο. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε εδώ και σήμερα είχαμε αυτή την πρώτη επαφή και θα είμαστε μαζί για να παρακολουθούμε το θέμα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χωρίς ίχνος αντιπολίτευσης. Να πω μια είδηση. Επιτρέψτε μου, γιατί θέλω να αναφερθώ σε αυτό. Ο κύριος Κασελάκης έκανε μια δήλωση. Την ανάρτηση. Μάλιστα. Θέλω να διαβάσω την ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη που έγινε πριν από ένα λεπτό. Επί 5 τουλάχιστον χρόνια, συγκεκριμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται στα κανάλια κάνοντας αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από μερικές ημέρες δήλωσα ρητά ότι αυτή η πρακτική δεν γίνεται πλέον ανεκτή. Ο κόσμος διψά να αναδείξουμε θέματα, να κάνουμε αντιπολίτευση και εγώ το ίδιο περισσότερο από όλους. Ανταυτού κάποιοι μας πνίγουν σε εισαγωγικά με την άρνησή τους να αποδεχτούν την εκλογή Προέδρου από τη βάση, αλλά εμφανίζονται ως στελέχη ΣΥΡΙΖΑ σε εισαγωγικά κάθε μέρα στα κανάλια, παίζοντας το παιχνίδι τους. Συνεπώς, οι κύριοι Βίτσας, Κουρλέτης, Φίλης που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στην τηλεόραση για να αντιπολιτευτούν το ίδιο τους το κόμμα, επέλεξαν να θέσουν τον εαυτό τους εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Και δύο χορεύουν. Λυπάμαι ιδιαίτερα για τον κύριο Βίτσα, με τον οποίο είχα καλλιεργήσει καλή προσωπική σχέση και τον οποίο εκτιμώ. Αλλά το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Έχω λάβει σαφή εντολή από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μόνο σίγουρο είναι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η εσωκομματική τηλεοπτική χορηγή της κυβέρνησης Μητσοτάκη συνέβαλα στο να στερηθούμε μία εκλογική νίκη. Άλλοι λένε δύο. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα μας στερήσουν την επόμενη. Σε όσους με εμπιστεύτηκαν, αλλά και σε όσους εμπιστεύτηκαν τη διαδικασία εκλογής Προέδρου από τη βάση, είστε ισότιμα μέλη με μένα και κάθε άλλο στέλεχος. Λίγη υπομονή ακόμα. Ο ελιτισμός φεύγει και θα πάρετε τη δύναμη στα χέρια σας. Ερώτηση είπα αυτή τώρα. Ερώτηση. Κλείνουμε με αυτό. Διαγράφει αυτούς τους τρεις. Ναι. Τώρα δεν τους διαγράφει. Θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή. Επειδή αφορά αυτούς τους τρεις που είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Για να έχει τις δεν ξέρει το καταστατικό το παιδί. Λεπτό, Νίκο. Ναι. Αυτοί θα μπορούν να παρίστανται. Βέβαια. Μήπως θέλει να αλλάξει τη ισορροπία. Βέβαια. Δεν ξέρει τα καταστατικά. Το μέγεθος της γελιότητας της υπόθεσης ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται αν σκεφτούμε τον κύριο Γκανάτσο και τους ανθρώπους που θα μείνουν χωρίς σπίτι. Έτσι. Λοιπόν, και χωρίς ίχνος αντιπολίτευσης. Εύχομαι και ελπίζω κανείς στην κυβέρνηση θα μην νιώθει σήμερα περήφανος και αύριο να λύσουν το θέμα. Έχει... Δεν είναι δυνατόν αυτό. Καλά κάνεις, Πέτρο. Έχει απόλυτο δίκιο Ευθυμίου. Εμείς κακώς είπαμε γι' αυτό τον Κασελάκη. Δεν μπορεί σύγχρονο ευρωπαϊκό άνθρωπο... κράτος να δείχνει τέτοια εικόνα. Έτσι. Καλές είναι οι επενδυτικές βαθμίδες και όλα αυτά και αναβαθμίσεις είναι καλές, αλλά αυτό το χάος είναι ανεπίτρεπτο. Να ξαναβγάλουμε αύριο τον κύριο Γκανάτσο όπως τον είπαμε.
Θα το ξαναβγάλουμε αύριο. Να το κάνει θέμα τιμή ότι δεν μπορεί να ανεχθεί κανεί Έλληνα σε αυτήν την εταιρεία. Και θα το κερδίσουμε. Ραδιοφωνικά και το κάνουμε και τηλεοπτικά. Θα το κερδίσουμε. Άκουσε με. Και μάλιστα είναι σε μια περιοχή που ο πρωθυπουργό είναι από εκεί κάτω. Ο Ανδρουλάκη είναι από εκεί κάτω. Ο Κασελάκη είναι από εκεί κάτω. Ούτε ένα θέμα τέτοιο ανθρώπου. Πάντω να πω κάτι, αυτό εδώ, και του παίρνουν τα σπίτια, δεν τρέπονται. Είναι ίσω επειδή. Σε παρακαλώ. Όταν βγήκε το συγκεκριμένο θέμα, ήρθαν και τηλεφωνήματα και από το σεισμόπλητο στην Μυτιλίνη. Πρέπει να σα πω ότι εδώ καταγράφεται μια απίστευτη ταλαιπωρία των ανθρώπων με τι αποζημιώσει. Μα δεν δίνουν αποζημιώσει και του βγάζουν τα σπίτια στον πληστηριασμό. Λοιπόν, είναι δυνατόν. Κύριοι, να σκύψουν όλε τα ανθρώπινα προβλήματα. Κύριοι και κυρία. Πριν λίγο όμω τηλεοφιλή. Ναι. Μήνυμα χωρίς να ξέρει την ανακοίνωση του Κασελάκη, προφανώς. Τι σου έλεγε, θα μας πεις. Θα έρθει σου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εσείς να μείνετε συντονισμένοι στο One Channel, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Στιγμές. Απόψε φιλοξενούμε τον ηθοποιό, τον αγαπημένο ηθοποιό Μάριο Αθανασίου. Μιλάμε για άγνωστες πτυχές και στιγμιότυπα, στιγμές της ζωής του. Να είστε όλοι σας καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στο Evening Report στις 10 ακριβώς. Να είστε καλά.